Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θετικές από ό,τι φαίνεται είναι οι εξελίξεις για την παράδοση του τμήματος της παράκαψης της Τσακώνας στην κυκλοφορία, μετά και την σημερινή συνεδρίαση του 6ου Διευρυμένου Κλιμακίου του Ελεκτικού Συνεδρίου. Καλησπέριζουμε εμείς, έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Νόβα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Περικλή Μαντέα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Κανελόπουλε. Στην άκρη της τηλεφωνικής επικοινωνίας και ο Θανάσης Τσαμούλης. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα. Κύριε Μαντέα, οι πληροφορίες δείχνουν πως όλα καλά θα πάνε για τον δρόμο. Σήμερα συνεδρίασε το αρμόδιο κλιμάκιο για την εκδίκαση της υπόθεσης, της γνωστής υπόθεσης για το άνοιγμα του δρόμου Παραδείσας Τσακώνα. Οι πληροφορίες μας είναι ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Βεβαίως θα ανακοινωθεί επίσημα προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδος, αφού διεκπαιρεωθούν και κάποιες τελευταίες εκκρεμότητες που έχουν να κάνουν με κάποια στοιχεία του φακέλου. Το Υπουργείο και οι αρμόδιοι φορείς του Υπουργείου κατέθεσαν ένα πληρέστατο φάκελο στη βάση της προηγούμενης απόφασης προκειμένου να δικαιολογήσουν την όλη κατασκευή και την όλη αλλαγή που έγινε για την κατασκευή του δρόμου. Οπότε νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο τελικό στάδιο. Ο δρόμος θα παραδοθεί τη μεθεπόμενη εβδομάδα και θα δοθεί σε χρήση στους μεσίνιους και στους πολίτες και βεβαίως θα είμαστε σε θέση πλέον η Καλαμάτα να συνδέεται με την Αθήνα με ένα πληρέστατο, σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο, κάτι το οποίο 22 χρόνια το επιζητούσαν οι πολίτες της Μεσσηνίας. 22 χρόνια το πάλεψαν πάρα πολλοί άνθρωποι, αυτοδιοικητικοί, κομματικοί, κυβερνητικοί, βουλευτές, οι πάντες, δουλέψανε προς αυτή την κατεύθυνση να δοθεί αυτός ο δρόμος. Είμαστε λοιπόν σε πάρα πολύ καλό σημείο και πιστεύω ότι όλα πάνε καλά. Δεν υπάρχει ζήτημα με την επίδοση συμπληρωματικών στοιχείων που ζήτησε το Ελεκτικό Συνέδριο. Είναι τυπική σημασία αυτά τα στοιχεία που δόθηκαν. Οι πληροφορίες μας είναι έγκυρες, είναι και από το Ελεκτικό Συνέδριο και εδώ θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Καραβοκύρη, τον πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου, ο οποίος με δική του παρέμβαση μπήκαν στη διαδικασία και προχώρησαν κάποια θέματα όσον αφορούσαν τη συνεδρίαση του Ελεκτικού Συνεδρίου, διότι ξέρετε ότι υπάρχουν απεργίες στην εξελίξη στην Αθήνα, στο δικαστικό κλάδο. Προκειμένου ακριβώς, επειδή είναι ζωτική σημασία στο θέμα, να συνεδριάσει και να δοθούν γρήγορα αυτές οι λύσεις. Μάλιστα. Θανάση, να πω ότι επικοινωνήσαμε εμείς και με τον κύριο Καλογιάννη, ο οποίος μας έδειξε την θετική άβρα που βγαίνει από την σημερινή συνεδρίαση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Φάνηκε αυτή τη φορά, το είχαμε τονίσει και την προηγούμενη, ότι το Υπουργείο ήταν έτοιμο. Για την προηγούμενη, ίσως να μην ήταν και τόσο έτοιμο. Η πραγματικότητα έχει να κάνει πως οδεύουμε προς τη λύση ενός σημαντικού θέματος για τη Μεσσηνία που σχετίζεται με την ανάπτυξή της. Εντάξει, νομίζω ότι το ρεπορτάζ του Περικλή ήταν εμπεριστατωμένο. Το διαδικαστικό βέβαια θα ακολουθηθεί από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι θα κρίνει και την ακριβή ημερομηνία της παράδοσης, γιατί υπάρχει ένα διαδικαστικό σε όλη αυτή την ιστορία, χρονικό, και εν πάση περιπτώσει η απόφαση νομίζω ότι όσο και αν τρέξει το πράγμα για να εξεταστούν τα υποπνήματα που θα κατατεθούν από τη Δευτέρα και λοιπά, θα γίνει την επόμενη Πέμπτη συνεδρίαση, την Πέμπτη που μας έρχεται δηλαδή, ώστε να βγει απόφαση και τέτοια, και προφανώς χρειάζεται και μια διαδικασία περαιτέρω της υπογραφής της σύμβασης από τις εταιρείες, την Κοινοπραξία και το Υπουργείο, και όλα αυτά εφόσον γίνουν, ο δρόμος μπορεί να δοθεί ανεπόδιστα στην κυκλοφορία, καθότι και οι τελευταίες πνευλίες θα μπορούν να έχουν γίνει μέχρι τότε, έστω και παρατύπως. Τώρα κάποιες παρατυπίες αυτές έγιναν γνωστές και νομίζω ότι ξεπεράστηκαν, γιατί δεν υπήρχε ουσιαστικό πρόβλημα για την αναγκαιότητα, ας πούμε, δηλαδή της υπογραφής της σύμβασης κλπ. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι το Υπουργείο ήταν πολύ καλύτερα σήμερα οργανωμένο και βεβαίως είχε και στο οπλοστάσιο και την μειοψηφική άποψη της Προέδρου του προηγούμενου τμήματος του Ελεκτικού Συνεδρίου, οπότε τα πράγματα διευκρινίστηκαν πλήρως. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα, εντάξει, τώρα να ρισκάρουμε και ημέρα, νομίζω εγώ ότι μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, έτσι όπως λογαριάζουν τις ημερομηνίες, μπορεί να δοθεί στην κυκλοφορία. Ωραία, να πάνε όλα καλά, ας ευχηθούμε το δρόμο, και είναι ένα θέμα που και ο Μαντέα Ινώδε παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή, έχει πάρει θέση και πιέζει, όπως και άλλοι φορείς, όπως και η Δήμη και ο Δήμος Καλαμάτας, όπως όλοι οι πολιτικοί παράγοντες, μην το ξεχάσουμε έτσι, και την συμβολή όλων των βουλευτών.
Είναι ένα ζήτημα που αφορά όλη τη Μεσσηνία και πάνω απ' όλα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Είναι σίγουρα βέβαια και μάλιστα στους χαλεπούς καιρούς που ζει η ελληνική κοινωνία και η Μεσσηνία ακόμα που την έχει χτυπήσει η κρίση, καταλαβαίνετε ότι η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη της περιοχής. Έρχονται οι γιορτές μπροστά μας, είναι κρίσιμο οι όλοι οι τεροδημότες που θα έρθουν στη Μεσσηνία να την επισκεφτούν, να δουν επιτέλους να μπορέσουν να έρθουν σε ένα ασφαλές οδικό δίκτυο που σε μόλις 2 ώρες θα μπορούμε να είμαστε από Καλαμάτα, Αθήνα με την ολοκλήρωση του δρόμου. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικό τι ανάπτυξη μπορεί να φέρει αυτό για το τουρισμό του Σαββατοκύριακου, τι ανάπτυξη μπορεί να φέρει για τη διαφήμιση της Καλαμάτας με την ένωσή της τόσο γρήγορα στην Αθήνα. Νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πόλη μας, ειδικά τις δύσκολες περιοχές που διανύουμε, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα δείγμα ανάπτυξης από εδώ και στο εξής. Υπάρχουν όμως θετικές εξελίξεις για τη Μεσσηνία που καταγράφονται αυτές. Και με την έλευση του στρατοπέδου, έτσι όπως φημολογείται τουλάχιστον του 11ου Συντάγματος της Τρίπολης, υπάρχει μια διαρκής έτσι, ανησυχία σε πελοποννησιακό επίπεδο. Υπάρχει και το τμήμα φιλολογίας της Πάτρας. Σήμερα ο κ. Τσούκαλης κατέφερε ερώτηση στη Βουλή και πήρε απάντηση πως δεν πρόκειται να μετακινηθεί. Υπάρχει μια γενικότερη κινητικότητα που δείχνει ότι η περιοχή μας αρχίζει τουλάχιστον να βγαίνει σε πρωταγωνιστικό επίπεδο. Κοιτάξτε να δείτε, είναι γεγονός ότι παρόλη τη δύσκολη κατάσταση που περνάει η πατρίδα μας, η Μεσσηνία όχι μόνο διατηρεί τα κεκτημένα, αλλά διεκδικεί και περισσότερα πράγματα. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τυχαίο. Εμείς από την αρχή, από την προεκλογική εκστρατεία, προσπαθούσαμε να δώσουμε στους Μεσσήνιους πολίτες να καταλάβουν τι σημαίνει να έχουμε πρωθυπουργό από τη Μεσσηνία. Χωρίς λοιπόν να λέμε περισσότερα, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και ισορροπίες που πρέπει να κρατηθούν. Όσον αφορά το Πανεπιστήμιο της... Πάντως δεν νομίζω να υπάρχει θέμα μεροληψίας και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αλλά και από την... Να το πούμε από αυτά που ζητάει η Μεσσηνία. Και είναι εκφρασμένη η αγάπη του Πρωθυπουργού για τη Μεσσηνία και η αγωνία που έχει καθημερινά για το τι συμβαίνει εδώ και πώς μπορεί να τη στηρίξει. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Καναλόπουλο, πρέπει να μιλήσουμε όμως και επί της ουσίας. Όσον αφορά το στρατόπεδο. Το στρατόπεδο αποδεδειγμένα, το στρατόπεδο Καλαμάτας είναι ένα από τα πιο σύγχρονα στρατόπεδα της χώρας. Με πάρα πολύ καλές υποδομές, είναι πρόσφατα ανακαινισμένο με πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ που δαπανήθηκαν προκειμένου να ενισχυθεί. Καταλαβαίνετε ότι θα ήταν έγκλημα ένα τέτοιο στρατόπεδο να κλείσει και να λειτουργούν κάποια άλλα τα οποία είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση με πολύ μεγαλύτερα έξοδα λειτουργίας. Έως ερείπια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν και οι φίλοι μας οι Αρκάδες θα πρέπει να συλλογιστούν ότι βεβαίως θα είναι ένα πλήγμα για αυτούς να φύγει το 11ο Σύνταγμα Πεζικού από εκεί και να έρθει εδώ. Παρ' όλα αυτά όμως. Η 124, η πτέρυγα της αεροπορίας στην Τρίπολη, ενισχύεται, γίνεται διακλαδικό κέντρο εκπαίδευσης, που σημαίνει ότι θα έχει πολύ περισσότερο κόσμο ο οποίος θα πάει στην Τρίπολη μέσω νεοσύλλεκτη, αλλά και στρατιωτική βεβαίως οτιδήποτε. Άρα λοιπόν ισοσταθμίζεται κάπως η κατάσταση με τη μεταφορά αυτού του κέντρου στην Καλαμάτα. Άρα λοιπόν για αυτό το θέμα νομίζω ότι και στο τυπικό του κομμάτι είναι, έτσι έπρεπε να γίνει. Τώρα, όσον αφορά το Πανεπιστήμιο, τη μεταφορά της σχολής φιλοσοφικής στην Καλαμάτα, ξέρετε ότι υπάρχει στα πλαίσια του περικοπών του Υπουργείου Παιδείας που πρέπει να κάνει προκειμένου να εξοικονομηθούν χρήματα, προσπαθούν να καταρτήσουν ένα σχέδιο, το σχέδιο Αθηνά, το οποίο έχουν ζητήσει από όλα τα ιδρύματα, από όλες τις σχολές, από όλα τα ΤΕΗ, έχει ζητήσει στο Υπουργείο, ένα σχέδιο να τους προτείνουν προκειμένου πώς μπορούν να κάνουν περικοπές το κάθε ίδρυμα από μόνο του. Τότε η Καλαμάτας πρόσφατα είχε δώσει στη δημοσιότητα την πρότασή του, η οποία την έχει στείλει στο Υπουργείο. Η προθεσμία είναι μέχρι αύριο, νομίζω, μέχρι την 1η Δεκεμβρίου να κατατεθούν όλα αυτά τα υπομνήματα. Και στη συνέχεια θα γίνει μια διαβούλευση για το πώς θα μπορέσει το Υπουργείο να ενώσει, να υπάρξει τέλος πάντων ένας καινούριος σχεδιασμός για τα πανεπιστήμια. Γιατί νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι, κύριε Κανελόπουλε, και οι εκπαιδευτικοί και οι σπουδαστές και οι φοιτητές. Αυτός ο καταμερισμός τμήματων σε όλη την Ελλάδα, ο οποίος έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Που σε αυτό έφταιγε και η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί το ενίσχυσε, δυστυχώς. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα, όχι μόνο από πλευράς οικονομικής άποψης, είναι και σοβαρό το ζήτημα από πλευράς της εκπαίδευσης, της ποιότητας της εκπαίδευσης. Δεν μπορούν πανεπιστημιακές σχολές να είναι διασκορπισμένες παντού και να υπολειτουργούν στην ουσία χωρίς να έχουν τα απαραίτητα μέσα, τις υποδομές και το κράτος να τα πανά χρήματα. Τώρα, αν το Υπουργείο αποφασίσει η φιλοσοφική να έρθει στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, θα είναι μια θετική εξέλιξη για μας. Εάν δεν το αποφασίσει, εμείς θα προσπαθήσουμε.
και με τις πιέσεις που κάνουμε, αλλά και βεβαίως με τις προτάσεις που καταθέτουν και το Πανεπιστημίο και το ΤΕΗ Καλαμάτας, από μόνοι μας να κάνουμε τις προτάσεις αυτές που πρέπει, προκειμένου να είναι βιώσιμο, να είναι διατηρήσιμο και να μπορέσει να παραμείνει στην πόλη μας και να συνεχίσει να δουλεύει προς όφελος της πανεπιστημιακής κοινότητας, των σπουδαστών και των φοιτητών που φιλοξενεί. Θανάση, το συζητήσαμε το συγκεκριμένο θέμα. Πάντως... Το συζητήσαμε θέμα και εδώ, επειδή υπάρχει και μια πολιτική διγλωσία και μια προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης του θέματος τόσο στην Αχαΐα, ενδεχομένως και εδώ και αλλού σε σχέση με την ενδοποιότητα του κ. Σαμαρά, θα μου επιτρέψεις να σου διαβάσω ένα σχόλιο της Νομαρχιακής Επιτροπής Μεσσηνίας του ΚΚΕ, το οποίο αναφερόμενο στη δήλωση της βουλευτίνας του ΣΥΡΙΖΑ, της κ. Καναλοπούλου της Αχαΐας, αναφέρεται εξής, λέει: το Υπουργείο Παιδείας φαίνεται ότι προτίθεται να μεταφέρει τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών όπως αυτό της Φιλολογίας στην Καλαμάτα, στο πλαίσιο του προγράμματος Αθηνά. Στα παλιά τα χρόνια ο λαός της επαρχίας έλεγε παραπονούμενος ότι Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Φαίνεται ότι για τον βουτυγμένο στον τοπικισμό και την πελατειακή πολιτική αντίληψη κ. Σαμαρά, η Ελλάδα είναι μόνο η Καλαμάτα. Τάδε έφη, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Μη Κανελοπούλου, με αφορμή φημολογούμενη μεταφορά του τμήματος στην Καλαμάτα. Mm-hmm. Και σχολιάζει τώρα και θέτει τρία ερωτήματα η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΚΚΕ. Δηλαδή η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ο λαός της Μεσσηνίας είναι προνομιούχος έναντι του υπολείπου ελληνικού λαού? Δεν βιώνει τις συνέπειες της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης και των βαρβάρων μέτρων που έχουν πάρθει επειδή έχει μπάρμπα από την πύλο? Ζούμε σε διαφορετικό κόσμο όταν βλέπουμε ότι οι απολύσεις, οι μειώσεις μισθών, η εκπεριτροπής εργασία, οι ουρές του ΑΕΔ είναι καθημερινό φαινόμενο και στη Μεσσηνία όπως όλη την Ελλάδα? Είναι αριστερή θέση να φέρνει σε αντιπαράθεση τις λαϊκές οικογένειες μιας πόλης με τις λαϊκές οικογένειες μιας άλλης πόλης, αντί να θέτει στο πιάτο? Απαντά λοιπόν το Κομμουνιστικό Κόμμα, έτσι, ναι, με μεγάλο λόγο. Το ζήτημα που είναι η πλήρης υποβάθμιση των σπουδών και των πτυχίων και η αδυναμία ενός ολόκληρου λαού να σπουδάσει τα παιδιά του και να είναι σίγουρος ότι μετά θα βρουν δουλειά με αξιοπρεπείς όρους? Και το τρίτο ερώτημα που απευθύνεται προσωπικά στον κύριο Πετράκο, άραγε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Μεσσηνία, Αθανάσης Πετράκος, θα κρατήσει την ίδια στάση με τη συνάδελφό του ή θα υιοθετήσει τη γνωστή τακτική της διγλωσίας που το κόμμα του την έχει κάνει επάγγελμα? Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαντάνα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και για τον τόπο. Κλείνοντας, κύριε Κανελόπουλε, μια παρέμβαση θέλω να πω ότι θέλω και να ενημερώσουμε και τον κόσμο, μιας και είναι η ευκαιρία σήμερα, ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και πολλές άλλες θετικές εξελίξεις. Οι πιέσεις είναι διαρκείς που κάνουμε στα κέντρα λήψης αποφάσεων για θέματα ζωτικής σημασίας που αφορούν και τη Μεσσηνία, έτσι και μια τον επιχειρηματικό κόσμο. Το βλέπουμε έτσι μια εγρήγορση και της νοοδέτης Νομαρχιακής Διοικητικής Επιτροπής. Φυσικά σε συνεννόηση με όλους τους φορείς και τους. Μόλις έχουμε, θα προβούμε σε πολύ σημαντικές ανακοινώσεις πολύ σύντομα για ζητήματα που καίνε πάρα πολύ καιρό και τον επιχειρηματικό κόσμο αλλά και τη Μεσσηνία, που είτε τρομολογούνται είτε είναι προς επίλυση. Προκειμένου και να ησυχάσουν οι πολίτες, αλλά και βεβαίως να αρχίσουμε να βλέπουμε το φως που συζητάμε όλες αυτές τις μέρες να έρχεται. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Μαντά. Θανάση, μείνε μαζί να συζητήσουμε σε λίγο τα τεκτενόμενα στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας. Πάμε λίγο όμως να δούμε τι γίνεται με το λάδι. Τα παιχνίδια με την τιμή του ελαιολάδου συνεχίζονται. Δυστυχώς και στις πλάτες των αγροτών. Σε μια χρονιά που η χώρα μας και η Ισπανία εμφανίζουν μειωμένη παραγωγή, οι τιμές εκεί που ήταν να εκτιναχθούν παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Να μην πολλούν οι παραγωγοί κάτω από 2,4 και 2,5 ευρώ, συνιστούν οι ελαιοτριβείς, οι οποίες σημειώνουν πως θα πρέπει να υπάρξει οργάνωση και αντίσταση στην όλη αυτή πίεση που διαμορφώνεται. Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που η ποιότητα στην περιοχή μας είναι εξαιρετική, όμως η απόδοση λόγω της ξηρασίας μειωμένη. Με κύριο στοιχείο τη μειωμένη απόδοση που φτάνει μέχρι και το 40% σε σχέση με πέρυσι, με ό,τι αυτό συνέπειες έχει για την παραγωγή, εξελίσσεται η ελαιοκομική περίοδος. Ξεκινήσαμε πριν 15 μέρες περίπου, 15 μέρες αργότερα από πέρσι. Η χρονιά φέτος είναι πιο όψιμη λόγω του καιρού, όπως ξέρουμε όλοι, δηλαδή είχε ανομβρία και έχει επηρεάσει πάρα πολύ τον ελαιόκαρπο. Δηλαδή, σε σχέση με πέρσι, η απόδοση είναι 40% κάτω. Οπότε καταλαβαίνετε για την παραγωγή που μίλαγε φέτος η Ελλάδα γύρω στους 250.000 τόνους, ότι ούτε κατά διάνοιο θα είναι τόσο. Ας ελπίσουμε με τις τελευταίες βροχές να πάρει λίγο, να έχουν περισσότερη απόδοση για να ευχαριστηθεί λίγο ο κόσμος, γιατί είναι ταλαιπωρημένος ο αγρότης και όπως ταλαιπωριέται ή γενικότερα.
Με γεγονός το ότι η παραγωγή εμφανίζεται μειωμένη στην Ισπανία και τη χώρα μας, θα έπρεπε τα πράγματα να είναι καλύτερα όσον αφορά την τιμή. Όμως εκεί τα παιχνίδια των μεσαζόντων συνεχίζονται. Κανείς, όπως σημειώνει και ο ελαιοτριβέας Κώστας Κωνσταντινόπουλος από το Πίδημα, αυτήν την στιγμή δεν πρέπει να πουλά το ελαιόλαδό του κάτω από τα 2,4 με 2,5 ευρώ. Δυστυχώς παίζεται ένα παιχνίδι εις βάρος των παραγωγών και λέμε οι παραγωγοί τώρα που έχουν μεγάλες ανάγκες οικονομικές και θέλουν να πουλήσουν, οι έμποροι, οι μεσάζοντες εκμεταλλεύονται τον παραγωγό. Εμείς λέμε να μην πουλάει ο παραγωγός κάτω από 2,5 ευρώ, κάτω από 2,40-2,50 να μην πουλάει. Η πραγματική του τιμή είναι αυτή τη στιγμή. Ξέχωρα ότι ακούω εγώ ότι γίνονται πολλές αγοροπολισίες γύρω στα 2,20-2,25-2,30 το πολύ. Αυτό είναι λάθος. Βρίσκουν τον παραγωγό στην ανάγκη και τον εκμεταλλεύονται. Πιστεύω ότι το λάδι θα πάει καλύτερα αργότερα. Ας ελπίσουμε ότι οι τιμές θα είναι πολύ καλύτερες, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Δεν υπάρχει παραγωγή στην Ελλάδα, δεν υπάρχει παραγωγή στην Ισπανία. Έχουν φύγει όλα τα αποθέματα από τα περσινά, από το τέλειο Οκτώβριο δηλαδή, εξαφανιστήκαν όλα τα περσινά λάδια. Δεν μπορεί να είναι το λάδι το ισπανικό ακριβότερο από το ελληνικό αυτή τη στιγμή, που είναι υποδεέστερο σε ποιότητα. Στην Ισπανία οι τιμές παραγωγού είναι 2,50-2,55. Εδώ δεν μπορεί να είναι 2,20 και 2,30 που ξέρουμε τι ποιότητα έχουμε. Οι ελαιοτριβείς από την πλευρά τους κάνουν ό,τι είναι δυνατόν. Όμως σε αυτό το σκηνικό δεν υπάρχουν συνεταιριστικές οργανώσεις να παρέμβουν. Οι ενώσεις σχεδόν είναι διαλυμένες. Και οργάνωση περισσότερη, γιατί όταν ένας παραγωγός πάει μόνος του να πουλήσει, σίγουρα θα πουλήσει λιγότερο στον έμπορα παρά όταν φορτώσουμε φορτίο ολόκληρο και πιάνουμε καλύτερη τιμή. Και θέλω να πω ότι δυστυχώς δεν υπάρχει ένωση τουλάχιστον να συναγωνιστεί αυτή τη στιγμή, είναι διαλυμένα τα πάντα στην Ελλάδα. Οι εργατοπατέρες, οι εργατοσυνδικαλιστές μας καταστρέψανε την αγροτική παραγωγή. Ήδη η Ένωση Ηρακλείου είχε βγει πριν 15 μέρες και έδωσε 2,30 στο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Αυτό ήταν καταστροφικό. Οι Ιταλοί τρίβανε τα χέρια τους με αυτό που ακούσανε, γιατί συζητάμε με πάρα πολλούς μεσίτες. Και δυστυχώς συνεχίζουν ακόμα αυτό το παιχνίδι. Τόσα χρόνια το κράτος, η Αγροτική Τράπεζα έδινε δάνεια στις ενώσεις για να πάρουν λάδι. Αλλά δυστυχώς δεν κάνανε τίποτα και καταστραφήκανε και χρεοκοπήσαν όλες και φάγανε τα λεφτά των παραγωγών και των όλων των φορολογούμενων στην Ελλάδα. Τα όσα ανέφερε ο κ. Κωνσταντινόπουλος στο τέλος ίσως εμπεριέχουν και μεγάλη δόση αλήθειας, τουλάχιστον για την κατάσταση έτσι όπως εξελίχθηκε, με το συνεταιριστικό κίνημα να μην στηρίζει όπως θα έπρεπε τον αγροτικό τομέα. Και βλέπουμε και τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε στην έγνωση αγροτικών συνεταιρισμών Μεσσηνίας. Καλησπέρα στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Έχουμε και το μέλος του ΔΣ ΤΣΕΑΣ, τον κύριο Πάνο Παγάνη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανενόπλε, σε εσάς και στους τηλεθεατές. Θανάση, σημειώνω ότι χθες είχαμε ένα άκρος αποκαλυπτικό ρεπορτάζ από την εφημερίδα Φωνή και πρωτοσέλιδο μάλιστα, που είχε να κάνει με τα τεκτενόμενα και τις εξελίξεις της Νέας Μεσσηνίας. Η πραγματικότητα είναι εξαιρετικά δύσκολη για να ξεκινήσω με εσένα. Έτσι. Βλέπουμε μπάχαλο, καταγγελίες, απολογίες, καθαιρέσεις. Κοίταξε, αυτή, πώς το λέει, κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια με την κακοδιαχείριση στη Νέα Μεσσηνία. Και τώρα βέβαια που σταμάτησε ο πακτολός των δανειοδοτήσεων κατά βάση, το πρόβλημα βγήκε στην επιφάνεια. Είναι πολλαπλό. Τα έχουν εξηγήσει στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και οι επιθεωρητές και οι ελεγκτές και οι επιθεώρησεις του Υπουργείου, τα έχουν συζητήσει στις γενικές συνελεύσεις. Απαντήσεις δεν έχουν δοθεί ποτέ. Ο ένας πέταγε την μπάλα στον άλλον από την ίδια τη διοίκηση της ΕΑΣ, προεξάρχοντας του πρώην Προέδρου κ. Κοζομπόλη. Από εκεί και πέρα το θέμα μεταφέρθηκε στον υπαλληλικό κόσμο, μία στους διευθυντές, μία στους υπεύθυνους λογιστηρίων, μία. Όλοι φταίγανε. Τελικά, όλοι φταίγανε εκτός από τα μέλη του ΔΣ σήμερα. Ναι. Θα το πω και στον κύριο Παναγιώτη. Ναι. Το οποίο ας πούμε. Σε άκουσα χθες, προχθές, πότε μίλαγε με τον πρόεδρο του προσωρινού συμβουλίου τώρα. Ναι. Ο οποίος. Εντάξει, βεβαίως δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει ευθύνη ο ίδιος, αλλά δεν είναι και αυτός ξένος. Ήταν σε ένα προηγούμενο συμβούλιο. Μέλος δεν μπορώ να καταλάβω πώς η πιστωτική πολιτική. Δεν έχει ευθύνη αυτός που παίρνει την απόφαση και έχει αυτός που την υλοποιεί. Και πώς, αν αυτός που την υλοποιεί δεν την υλοποιεί, γιατί δεν ελέγχεται. Το καταστατικό προέβλεπε ότι κάθε μήνα πρέπει να δίνονται λογαριασμοί κλπ. Οι οποίοι να ενημερώνεται η διοίκηση. Θα μας τα πει ο κ. Παγάνης αυτά.
Δηλαδή δεν μπορεί να κάνουν ότι δεν ήξεραν τι έγινε κλπ. Διότι από ό,τι προκύπτει υπάρχει ένα άνοιγμα το οποίο είναι της τάξης άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Ωραία. Και δεν ξέρουμε αν έχει και ελεγχθεί όλο το σύστημα. Θανάση, να πάμε στον κύριο Παγάνη. Κύριε Παγάνη, καταρχήν, τι γίνεται με τη Νέα Μεσσηνίας? Θα σας βάλω αυτό το ερώτημα. Φαντάζομαι ότι μπορείτε να μας το απαντήσετε, αλλά η πραγματικότητα έχει να κάνει ότι γίνονται πολλά και γίνονται πολλά στις πλάτες αγροτών, παραγωγών και του κόσμου. Θα προσπαθήσω, γιατί είναι ακριβώς όπως το είπατε, γίνονται πάρα πολλά. Τα έχουμε πει αρκετές φορές και από το κανάλι σας. Το θέμα είναι ότι εδώ που φτάσαμε, με την έλλειψη ρευστότητας στην οποία υπάρχει, εμφανίστηκε το πρόβλημα στο να μην μπορούμε να κάνουμε καμία παρέμβαση στην αγορά προς το παρόν. Ελπίζουμε τις ερχόμενες ημέρες, μετά από κάποιο αίτημα, από ό,τι ενημερωθήκαμε στο τελευταίο συμβούλιο προς την αγροτική, να πάρουμε κάποια χρήματα, μήπως μπορέσουμε και σταθούμε και εμείς στη λοβάτε στην τιμή λοιπόν που καταραίει του λαδιού. Να, γιατί το ζήτημα της τιμής είναι κέριο, έτσι, για τη φετινή χρονιά. Πράγματα που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στην Ένωση. Να. Είμαστε μια προσωρινή διοίκηση 4 μήνες. Είμαστε ορισμένοι και όχι εκλεγμένοι. Δέχτηκα και εγώ να συμμετέχω στο καινούργιο πρόεδριο του ΔΣ και έχω τη θέση του γραμματέα, γιατί πίστευα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει για το καλό της οργάνωσης. Όλο αυτό το διάστημα όμως απέχω από το να βγαίνω στα κανάλια και στα ΜΜΕ και γενικά με δελτία τύπου και ανακοινώσεις, γιατί πίστευα ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε, να καθίσουμε κάτω, να βάλουμε κάποια πράγματα σε μια βάση έτσι όπως πρέπει να γίνει. Γιατί έχουμε κατηγορηθεί άπειρες φορές ότι για ό,τι συμβαίνει στην Ένωση, για πολλά τέλος πάντων από αυτά που συμβαίνουν στην οργάνωση, φταίει και η δημοσιότητα. Έχω όμως να πω το εξής. Όλο αυτό το διάστημα, παρόλο που είμαι γραμματέας οργάνωσης, κλήθηκα μόνο μια φορά για συνεδρία του Προεδρείου, όταν θα είχαμε επαφή με το Προεδρείο του Συνδέσμου Εργαζομένων. Ποτέ ξανά. Και προκαλώ τον κύριο Κατσούλη, τον πρόεδρο του Προσωρινού Συμβουλίου, να μας απαντήσει αν με έχει καλέσει τηλεφωνικά ή με έχει ενημερώσει για οποιοδήποτε θέμα τρέχει τους τελευταίους 4 μήνες. Για αυτά που βγαίνουν στη δημοσιότητα. Θα σας πω. Μόνο λίγο υπομονή να έχουμε όλοι μας. Υπομονή, απλά είναι, επειδή είναι και τηλεοπτικός ο χρόνος και το ξέρετε εσείς πολύ καλά. Επίσης υπάρχει και άλλο ένα θέμα. Όταν ξεκίνησε η σημερινή διοίκηση, πριν από 4 μήνες, έτρεχαν κάποιοι κύριοι σύμβουλοι σήμερα που είναι μέσα στην προσωρινή διοίκηση και με σκαθέρισαν με προσωρινή διαταγή. Ο κύριος Κοσομπόλης και ο κύριος Δονάς. Μέτρηση ανάκλησης και έπεσε η συγκεκριμένη. Και με έκκληση ανάκλησης που κάναμε, έπεσε η συγκεκριμένη διοίκηση. Αμέσως μετά είναι πάλι μαζί μια ομάδα όλοι και συνεχίζουν τις ίδιες τακτικές που είχε συνεχίσει και η προηγούμενη διοίκηση. Και φτάσαμε τώρα να λέμε για το άνοιγμα των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Όταν λέτε συνεχίζονται οι τακτικές, τι εννοείτε, κύριε Παγάνη? Όταν λέτε συνεχίζονται οι τακτικές, τι εννοείτε? Γιατί αυτό που βλέπουμε εμείς είναι καταγγελίες, ανοίγματα, χρέη και σε απολογία διευθυντές, ναι, και διευθυντές να ακούγονται πάρα πολλά για επιταγές ή οτιδήποτε, ναι, ναι, άλλο. Θα σας απαντήσω. Πριν από 2 χρόνια είχα ζητήσει και γράφτηκε πολύ μελάνη γι' αυτό καθολικό έλεγχο στην οργάνωση. Πριν από 2 χρόνια. Πριν από 2 χρόνια. Mm-hmm. Ήμουν τότε 2,5 ετών σύμβουλος. Ήμουν από τους καινούργιους σύμβουλους. Πέρασα κοντά στα 2,5 χρόνια για να καταλάβω, να αρχίσω να μυρίζομαι το τι γίνεται στην οργάνωση. Δεν γνώριζα, δεν ήξερα, καινούριος, προσπάθησα να καταλάβω το τι γίνεται και πώς δουλεύει η οργάνωση. Και τότε απέτησα να γίνει διαχειριστικός έλεγχος από πάνω έως κάτω. Δεν έγινε, έγινε φωτογραφικός. Και αυτή τη στιγμή και τα πορίσματα αυτά των οργωτών είναι μόνο για κάποιες περιπτώσεις. Εμείς στο συμβούλιο έχουμε φέρει τόσες και άλλες τόσες, αλλά ποτέ μα ποτέ δεν τις αποδέχονται. Θα το δούμε στο μέλλον. Άρα λοιπόν, μέσα από τέτοιες συνθήκες η οργάνωση δεν μπορεί να πάει πουθενά. Μάλιστα. Και φτάνουμε στο σημείο τώρα. Ναι, ναι. Σωστά και ζητάμε την απολογία των διευθυντών. Ναι, για να δούμε ακριβώς πού βρίσκεται η κατάσταση. Ναι, αλλά θα έπρεπε να γίνει καθολικός τα έλεγχος. Τα μέλη δεν έχουν ευθύνες, κύριε Παγάνη. Ορίστε. Τα μέλη δεν έχουν ευθύνες. Τα μέλη του ΔΣ. Δηλαδή ποιος τους έλεγχε τους διευθυντές? Θα σας πω.
Δηλαδή αυτό έχω βαρεθεί να τα ακούω από όλους. Ναι, υπάρχουν ευθύνες και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Και υπάρχουν ευθύνες γιατί θα έπρεπε να έχουμε τον εποπτικό. Ο ρόλος μας είναι εποπτικός. Θα έπρεπε λοιπόν οι αποφάσεις οι οποίες παίρνονται να προσέχουμε ώστε να τηρούνται. Οι όποιες αποφάσεις. Αλλά και οι αποφάσεις μας δεν ήταν και τόσο σαφείς. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα. Και προσπαθούν όλοι να πετάξουν τον μπαλάκι η έλλειψη σοβαρής διοίκησης. Θεωρώ ότι μας έφερε εδώ που μας έφερε. Μπορεί να προκύψουν ευθύνες και στους υπαλλήλους. Δεν λέω όχι, θα το δούμε μεθαύριο μετά τις απολογίες τους. Το θέμα είναι, όμως εμείς θα έπρεπε να έχουμε προσέξει να μην φτάσουμε ως εδώ. Το θέμα είναι να μην φορτώνουμε τα πάντα στους υπαλλήλους επειδή είναι ο αδύναμος κρίκος. Ακριβώς έτσι, ακριβώς και, έτσι. Και να δούμε ποιες είναι οι ευθύνες, γιατί τελικά όσες φορές έχουμε δει το συμβούλιο και οι συνελεύσεις και οι λοιπά που πηγαίνουν εκεί, ψηφίζουν, απαλλάσσονται λέει κλπ. Δηλαδή τι θα πει ψηφίζουν και απαλλάσσονται. Και κύριε Παγάνη, όλα αυτά τα χρόνια τι ελέγχους γινόταν, τι έλεγχοι γινόταν, τι ισολογισμοί συντάσσονταν. Κάθε χρόνο συντάσσονταν ο ετήσιος ισολογισμός. Εκεί φαίνεται ξεκάθαρα ποιες είναι οι απαιτήσεις μας, άρα οι επισφάλειες μας. Άρα αυτό ουσιαστικά το ξέρατε από το 8-9 που ξεκίνησε το άνοιγμα. Το άνοιγμα έρχεται από το 4 που έχω ισολογισμούς, ήταν τότε κάπου στα 3 εκατομμύρια. Μάλιστα. Και δηλαδή από τότε γνωρίζατε τέλος πάντων τι γίνεται. Τα τελευταία χρόνια έφτασε στα 7,5, έπεσε στα 6,5, τώρα είναι στα 4,5. Αυτό δεν από ότι από τότε ξέρατε τι γίνεται. Δεν μπορεί, ας το πούμε, σήμερα ξαφνικά να υπάρχει αυτός ο ντόρος. Και για ποιο λόγο υπάρχει αυτός ο ντόρος, κάποιος λόγος θα υπάρχει. Το πρόβλημα είναι ότι θεωρώ ότι ότι οι εκθέσεις των ορκωτών δεν ήταν σωστά τεκμηριωμένες. Mm-hmm. Μπορεί να έλεγαν στα ψηλά γράμματα να προσέξουμε τις επισφάλειες. Εσκεμμένα έγινε αυτό, εσείς πιστεύετε? Ορίστε. Εσκεμμένα έγινε αυτό. Δεν ξέρω αν πρέπει να γίνεται μέσα από αυτή την συγκεκριμένη διαδικασία ή να μπαίνουν και στο σύστημα και να παρακολουθούν τι γίνεται και με τις επιταγές. Γιατί εδώ φαίνονται να αλλάζονται επιταγές σαν τα πουκάμισα. Και δεν το ξέρατε αυτό. Αν ότι αλλάζονταν επιταγές. Ναι. Ότι μπορεί να αλλάχτεί κάποια επιταγή για ένα μήνα, δύο μήνες, είναι μέσα στα πλαίσια της αγοράς. Δεν ξέρω αν το γνώριζαν οι άλλοι συνάδελφοι. Εγώ όμως προσωπικά, μιας και ξέρω πώς κινείται η αγορά, θεωρώ φυσιολογικό να αλλάζονται επιταγές, όπως αλλάζονται και επιταγές της οργάνωσης προς τους προμηθευτές μας. Mm-hmm. Όταν υπάρχει κάποια στενότητα. Τώρα, αν αυτό έχουν υπερβεί μεγάλα χρονικά περιθώρια, να το δούμε μεθαύριο λοιπόν ακριβώς τις εξηγήσεις των διευθυντών και να δούμε τι θα πράξουμε. Το θέμα είναι πάντως ότι αυτή τη στιγμή η Ένωση έχει ένα πολύ μεγάλο οικονομικό άνοιγμα. Αυτή τη στιγμή, όπως είπε και ο Θανάσης, τα περισσότερα βάρη πέφτουν στους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι και απλήρωτοι, έτσι. Να μην το ξεχνάμε. Όχι, δεν το ξεχνάμε καθόλου αυτό. Είναι λοιπόν, πολύ σοβαρό. Και από την άλλη, η Ένωση αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει τον πραγματικό της ρόλο, που είναι μια παρέμβαση στην αγορά. Και για το ζήτημα που έχει να κάνει με το ελαιόλαδο και για τα υπόλοιπα προϊόντα, αλλά και να δούμε έναν υγιέστατο συνεταιρισμό. Εδώ έχουν ξεχαστεί τόσες και τόσες διαδικασίες που είχαν να κάνουν, όπως είπε και ο Θανάσης, με υπηρεσιακές διοικήσεις που τελικά από προσωρινές κινδυνεύουν, σε εισαγωγικά κινδυνεύουν, μάλλον πάνε να γίνουν και μόνιμες. Θα προχωρήσουν οι καταστάσεις με τις αλλαγές του καταστατικού και τα υπόλοιπα προβλέπουν όμως. Κάπως έτσι είναι, γιατί η θητεία μας έχει λήξει εδώ και 1,5 χρόνο της προηγούμενης διοίκησης. Πήραμε παράταση κοντά στον 1,5 χρόνο και έρχεται και αυτή η διοίκηση, η οποία θα έπρεπε μέσα σε 2-3 μήνες να προχωρήσει τη διαδικασία των εκλογών. Όμως για ποιο λόγο, το καταστατικό, λόγω δικηγόρων, λόγω δικαστικών, άργησε να προχωρήσει ή υπάρχουν κάποια άλλα διαδικαστικά θέματα, μιλάνε τώρα για παράταση, θα είμαστε πάνω άλλους 6-7 μήνες και πέρα βρέχει λοιπόν για το τι γίνεται για το συνδεσμό. Θα σας ρωτήσω, κύριε Παγκάνη, κάτι. Ναι, Θανάση. Ο κύριος Σαρδέλης, μιλώντας προχθές χθες τη φωνή, άφησε να εννοηθεί ότι τον βάλατε σε αργία, σε διαθεσιμότητα, όπως τα λέτε εκεί αυτά, έχει να κάνει με το πρόγραμμα των 4,2 εκατομμυρίων ευρώ, πόσο είναι, 2 εκατομμύρια. 4,2 εκατομμύρια. 4,2 εκατομμύρια. Λεφτά βρίσκει δηλαδή. Ναι. Από το πρόγραμμα αυτό, το όφελος της Ένωσης ποιο είναι?
Αν αναλογιστούμε το προηγούμενο πρόγραμμα που είχαμε τρέξει κοντά στα 3 εκατομμύρια. 4 και 3, 7 πάμε. Και δούμε την ανταποδοτικότητα αυτών, το έχω πει αρκετές φορές, θεωρώ ότι είναι μη ανταποδοτικά. Βέβαια είναι ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία πρέπει να απορροφηθούν με κάποιο τρόπο. Τώρα ο παραγωγός, ο μεσίνιος, τι έχει να κερδίσει από αυτό? Σε περίπτωση που είχε γίνει η επέκταση του ΠΟΠ, θα είχε μια μικρή στρεμματική ενίσχυση πάνω στην επιδότηση. Λόγω της ολοκληρωμένης διαχείρισης που έχει το πρόγραμμα. Για να σας πω, αυτά τα κινητά, αυτά τα συστήματα, αυτά τα κόλπα με το προηγούμενο πρόγραμμα λειτουργούν αυτά? Έχουμε στοιχεία δηλαδή? Δεν έχω αυτή τη στιγμή κάποια ενημέρωση να σας πω αν λειτουργούν ή δεν λειτουργούν και με τον τρόπο τον οποίο λειτουργούν. Και αυτό, τι ακριβώς θέλει να πει ο κύριος Αρδέλης με αυτά που είπε ότι είχε αντιτεθεί ή είχε φράσει αντίθεση σε όλη αυτή την ιστορία κλπ? Γιατί ακούγονται πολλά πράγματα για το πρόγραμμα, για το πώς έγινε ο διαγωνισμός, πώς... Ο κύριος Αρδέλης ήταν στην Επιτροπή, η οποία όταν συνεδρίαζε δεν κρατούσαν και πρακτικά, από ό,τι ανακοίνωσε και ο ίδιος. Το θέμα είναι ότι και εκεί υπήρξε ένας φωτογραφικός διαγωνισμός. Στο συγκεκριμένο συμβούλιο έτυχε να λείπω γιατί υπήρχαν θέμα, ήμουν εκτός περιοχής. Λίγο σύντομα, κύριε Παναγιώτη. Δυστυχώς λοιπόν δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή ακριβώς το τι γίνεται με το πρόγραμμα, γιατί έχω ελλειπή ενημέρωση παρόλο που είμαι στο Προεδρείο και δεν γνωρίζω αν έχουν βγει εγγυητικές ή όχι του προγράμματος. Μάλιστα. Πάντως κάτι παίζεται, όπως και να γίνει, είτε από τη μια πλευρά Θανάση είτε από την άλλη, κάτι παίζεται. Ναι, βέβαια. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο, αυτό που μου έκανε εντύπωση, κύριε Παγάνη, στη δηλώση του κυρίου Σαρδέλη, για το θέμα με τις μούργες, με τα υποβαθμισμένα λάδια. Λέει, έχασε η Ένωση 250.000 ευρώ, λάδια παραμένουν εγκαταλελειμμένα κλπ. Σε διάφορες δεξαμενές. Όλο αυτό τι είναι όλο αυτό? Όχι, λάδια δεν παραμένουν στις δεξαμενές. Έχουμε δώσει ρητή εντολή. Τα λάδια αυτά, πέρσι κάποια στιγμή, τα διώξαμε όλα και κάναμε την απογραφή μας να δούμε τι γίνεται. Έχουν υποβαθμιστεί αρκετά ελαιόλαδα, τα οποία βέβαια αν το πάρουμε με βάση τα στοιχεία που μας δώσανε την τελευταία τριετία, τετραετία, τον κύκλο εργασιών που κάναμε σε λάδι, θεωρείται, λέει, ότι είναι φυσιολογικό. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι φυσιολογικό να φτάνουμε πάντα στα όρια μας. Πάντως η Ένωση από αυτό έχει γράψει οικονομική ζημιά. Μάλιστα. Ωραία. Ναι, και εσείς αφού τα λάδια αυτά είναι, υποτίθεται, μέσα στα πλαίσια, γιατί δεν τυποποιείτε τα λάδια αυτά? Όχι, είναι μέσα στα πλαίσια της σφύρας. Όπως εμφανίζεται. Άρα. Όχι για τυποποίηση, είναι ακατάλληλα προς τυποποίηση αυτά τα λάδια. Α, είναι μούργες δηλαδή? Είναι υποβαθμισμένα ελαιόλαδα. Άρα. Δεν είναι έξτρα παρθένο. Μάλιστα. Πάντως θα δούμε πολλά τα μάτια μας και στη συνέχεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε ακούσει όλη αυτή την εβδομάδα αρκετά. Κύριε Παγάνη, φαντάζομαι ότι εσείς έχετε απογοητευτεί. Βεβαίως, είναι μια απογοήτευση η κατάσταση. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω για τους δύο πάρα πολύ. Καλά. Πάμε εμείς τώρα στα υπόλοιπα θέματά μας. Περιστατικά που συμβαίνουν δίπλα μας και σοκάρουν και που συναντά καθημερινά κανείς στην Ελλάδα της κρίσης, με την υγεία των Ελλήνων να κλονίζεται. Ακόμη και παιδιά παραμένουν ανεμβολίαστα, αλλά και έγκυες μητέρες που αναγκάστηκαν να διακόψουν την κοίησή τους ή να γεννήσουν άρρωστα παιδιά. Κυριολεκτικά σοκάρουν οι καταστάσεις με πολίτες που μένουν ανασφάλιστοι και χάνουν το δικαίωμα πρόσβασης στις παροχές υγείας. Υπήρξε μια σχετικά πρόσφατη επιδημία ερυθράς που είχε σαν αποτέλεσμα πολλές έγκυες μητέρες που κόλλησαν ερυθρά να αναγκαστούν να διακόψουν την κοίησή τους ή ακόμη και να γεννήσουν άρρωστα παιδιά. Αυτά που ανέφεραν οι γιατροί πραγματικά σοκάρουν, με τις καταστάσεις που συμβαίνουν γύρω μας να είναι πραγματικά δραματικές σε μια Ελλάδα της κρίσης, όπου πολίτες και κυρίαρχα μικρά παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν. Τώρα με την οικονομική κρίση που πολλοί άνθρωποι δεν έχουν πλέον ταμεία, οπότε δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος των εμβολίων γιατί δεν έχουν και χρήματα, είναι λογικό ότι αυξάνεται το ποσοστό των παιδιών που είναι ανεμβολίαστα και να ξέρετε ότι επειδή στο θέμα των εμβολιασμών υπάρχει αυτό που λέμε ανοσία κοινότητας. Αν δηλαδή πολλοί άνθρωποι είναι εμβολιασμένοι, τότε προστατεύονται και οι υπόλοιποι ανεμβολίαστοι. Αν όμως αρχίσουν οι εμβολιασμένοι να γίνονται πολύ λιγότεροι, ξεπερνιέται ένα συγκεκριμένο όριο με αποτέλεσμα πια να μην προστατεύεται κανένας. Ούτε οι εμβολιασμένοι, ούτε και οι ανεμβολιαστοί. Και φοβόμαστε ότι κάτι τέτοιο θα γίνει τώρα με την οικονομική κρίση. Η οικονομική κρίση έχει κατ' επέκταση δημιουργήσει μια κοινωνική αλλά και υγειονομική κρίση.
Οι πολίτες που μένουν ανασφάλιστοι και οι οικογένειες που περνάνε ένα δικό τους προσωπικό δράμα, όλο ένα και περισσότερες. Υπήρχαν άτομα τα οποία είχαν δυσκολία να έχουν προσβάσεις στις δομές της υγείας και πολλοί, όπως ξέρετε, έχει αυξηθεί η ανεργία και πολλοί αυξάνονται οι ανασφάλιστοι, οι οποίοι πριν ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες, είχαν τα μαγαζιά τους, είχαν τις επιχειρήσεις τους, αλλά με την κρίση κλείνουν και όχι μόνο κλείνουν, αλλά δεν έχουν και δυνατότητα να πληρώσουν τις φορές ασφαλιστικές, με αποτέλεσμα να μένουν και αυτοί ανασφάλιστοι. Άρα λοιπόν οι ανασφάλιστοι αυξάνονται, οι ανάγκες υγειονομικές αυξάνονται, οι δημόσιες προνοιακές δομές και κοινωνικές δομές υγείας δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις υποχρεώσεις, γιατί και αυτές αποδυναμώνονται. Πάμε εμείς τώρα στην αστυνομική επικαιρότητα. Έχουμε στην άκρη τις τηλεφωνικές μας επικοινωνίες στον συνάδελφο τον Γιάννη Μποζίκα. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσένα και στους τηλεθεατές. Συλλήψεις. Επιτέλους βλέπουμε και τέτοιες, να το πούμε το επιτέλους, όχι με αυτή την δόση, αλλά με την πραγματικότητα ότι έχει περάσει και αρκετός καιρός από το θέμα της τράπεζας, της ληστείας στην τράπεζα της Κυπαρισίας. Καλλιεργά παρά ποτέ που λένε Θέμη, καθώς στα χέρια της αστυνομίας πλέον βρίσκεται μια σπήρα η οποία είχε πλούσια εκδηματική δράση στην Πελοπόννησο, σε στερεά αλλά και σε άλλες περιοχές. Έχουν ξεχνιαστεί μέχρι τώρα 8 ενοπλές ληστείες και 2 απόπειρες ληστείων που διάπραξαν τα μελίτια σε περιοχές της Αττικής, Βιωτίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Αργολίδος. Αξίζει να τονίσουμε ότι σύμφωνα με τα εντάλματα σύλληψης πρόκειται για 3 μελή της πύρας, 2 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμα ένας αλλοδαπός που είναι αντίστοιχο στις φυλακές Ιωαννίνων. Η ηλία που αποκόμισαν από την παράνομη δράση τους υπερβαίνει τις 700.000 ευρώ. Να σας πω τώρα, σε ό,τι αφορά το περιστατικό της περιοχής μας, η μία από τις ένοπλες ληστείες που εξιχνιάστηκε είναι αυτή που αφορά το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στην πλατεία της Κυπαρισίας, το μεσημέρι της 4ης Απριλίου του 2011, όπου αφαίρεσαν ποσό 2.185 ευρώ. Ενώ φαίνεται ότι είναι και η δράση της ένοπλης ληστείας υποκατάστημα τράπεζας στη Σπάρτη, 4 Απριλίου του 2011, ένα μήνα δηλαδή νωρίτερα, με δία τότε 170.000 ευρώ. Η εγκληματική οργάνωση, να τονίσουμε ότι εμπλέκεται και σε παράνομες αγωγές όπλων από την γειτονική Αλβανία, ενώ θεωρείται ότι είχε και αρκετούς συνεργούς τους, οποίους αναζητεί η αστυνομία θέμη. Γιάννη, πάντως, έχουμε δει ότι η εγκληματικότητα καλά κρατεί εκεί πέρα στην περιοχή. Γίνονται όμως προσπάθειες από τις αρμόδιες αρχές και την αστυνομία να περιοριστούν αυτά τα φαινόμενα. Και μάλιστα η Ένωση των Αστυνομικών Υπαλλήλων υπάρχει και μια τελευταία πρόταση, η οποία ζήτησε να αυξηθεί η αστυνόμευση στην περιοχή της Τριφυλίας, μάλιστα και την περιοχή μας όπου υπάρχει. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ναι, έτσι. Ναι, βεβαίως. Ναι. Όπου υπάρχει αστυνομική υποδιεύθυνση, ζήτησε να υπάρχει τμήμα ασφάλειας, να συνεργάζεται δηλαδή με αυτή τη Καλαμάτα. Και η ΚΑΜ πρόκειται για μια εκπαιδευμένη ομάδα τουλάχιστον 15-20 ανδρών, οι οποίοι θα επανδρώνουν και θα στελεχώνουν και την ΟΠΚΕ, προκειμένου να επεμβαίνουν άμεσα σε κρούσματα εγκληματικότητας. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σοβαρή πρόταση, την οποία θα πρέπει να εξετάσουν οι αρμόδιες αρχές και τα αρμόδια υπουργεία. Για να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μια κομβική για την εξέλιξη των πραγμάτων και την κατάληξη επιτέλους του θέματος με την διαχείριση των απορριμμάτων σύσκεψη έγινε στην Αθήνα, παρουσία των Γενικών Γραμματέων των Συναρμόδιων Υπουργείων που έχουν ευθύνη. Λύσεις ήδη τρέχουν για την οριστική αντιμετώπιση και σε επίπεδο περιφέρειας Πελοποννήσου, ενώ πολύ κοντά βρισκόμαστε για να σταματήσει και η αγωνία των Δήμων. Από ό,τι φαίνεται, εκεί για τη Μεσσηνία είμαστε κοντά στο να υπάρξουν ανακοινώσεις από το Υπουργείο με φόντο το Παλαιοροβούνι. Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα που βγαίνουν και για τη μεταβατική λύση όσον αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων. Εμείς ως Δήμοι επιμένουμε για την μεταβατική διαχείριση, την ενδιάμεση διαχείριση. Και χαίρομαι γιατί αυτό έχει γίνει κατανοητό. Όπως επίσης, όχι μόνο δεν θέτουμε κανένα εμπόδιο, αλλά στηρίζουμε την προσπάθεια η οποία γίνεται από την περιφέρεια για την ολοκληρωτική επίλυση του προβλήματος διαχείρισης των απορριμμάτων. Το μεταβατικό όμως είναι κρίσιμο. Σημειώνοντας τα αρκετά ζητήματα που υπάρχουν και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι με την καθημερινή διαχείριση, ο πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου συμμετείχε σε σύσκεψη για το ζήτημα των σκουπιδιών που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα παρουσία των Γενικών Γραμματείων των Συναρμοδίων Υπουργείων. Η δωρεάν διαχείριση των σκουπιδιών που οφείλονταν στις κομματερές έχει τελειώσει για όλο τον κόσμο. Δηλαδή από το νέο έτος, εάν συνεχίσουν να λειτουργούν χωματερές, οι ποινές από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι εξοδοτικές. Γι' αυτό μιλάμε για ενδιάμεση διαχείριση, για μεταβατική διαχείριση. Και χαίρομαι για το γεγονός ότι από το ΕΠΕΡΑ προβλέπεται η χρηματοδότηση 23 κομποστοποιητών για την περιφέρεια Πελοποννήσου.
Προσβλέπω στην καλύτερη δυνατή συνεργασία με το ΙΠΕΚΑ και με την περιφέρεια προφανώς. Για να λύσουμε το ζήτημα της μεταβατικής διαχείρισης. Και οπωσδήποτε θεωρώ ότι η άμεση επίλυση του προβλήματος αυτού, δηλαδή σε 2-3 μήνες, θα μας βοηθήσει ώστε το 2013 να μην έχουμε στον προϋπολογισμό μας προβλήματα. Διότι πράγματι τα εκατομμύρια ευρώ που ξοδεύουμε για την διαχείριση σε εισαγωγικά, και θέλω να είμαι ευθύς των απορριμμάτων, είναι ένα τεράστιο βάρος που δεν μπορεί να το σηκώσει ο Δήμος Καλαμάτας. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά όμως. Η άλλη λύση είναι να αφαιρούν τα σκουπίδια στην πόλη, να καταληφθεί η πόλη. Ελπίζω λοιπόν και εύχομαι, αλλά δεν μένω μόνο στην ευχή, υπάρχουν πλέον δεσμεύσεις ότι το θέμα θα κλείσει γρήγορα και ας ελπίσουμε ότι γρήγορα θα κλείσει και η ολοκληρωτική διαχείριση των απορριμμάτων. Πάντως, η Δήμη, η φθηνότερη τιμή για τη διαχείριση των απορριμμάτων, όπως είναι η Δυτική Μακεδονία που έχει κάνει και τη σχετική εγκατάσταση, είναι 45 ευρώ τον τόνο, έχετε υπόψη σας, έτσι. Το δωρεάν έχει τελειώσει. Πάμε στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο κόκκινο έχουν φτάσει τα σχολεία εν μέσω της σχολικής χρονιάς. Πολλές μονάδες δεν μπορούν να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης. Πράγμα που σημαίνει πως τα μαθήματα γίνονται σε ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον, ενώ στον καθημερινό λόγο θα προστίθεται και η έλλειψη σε γραφική ύλη αλλά και οι λογαριασμοί των ΔΕΚΟ. Το περιβάλλον μέσα στο οποίο άρχισε η σχολική χρονιά προκάλεσε θλίψη. Η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή προκαλεί οργή. Η έλλειψη στα σχολεία είναι τραγική και τα προβλήματα ολοένα και συσσωρεύονται. Σοβαρά προβλήματα με τους προμηθευτές τους, που έχουν προμηθεί αναγκαία ήδη, τα οποία δεν μπορούν να πληρώσουν. Και φυσικά με τα τιμολόγια της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, τα οποία πολύ μεγάλος αριθμός σχολείων αδυνατούν να καταβάλουν. Ακριβώς γιατί προτάσουν οι διευθυντές πολύ λογικά ως ανάγκη την θέρμανση. Άμεση ανάγκη, γιατί χωρίς θέρμανση δεν μπορούν να κάνουν στοιχειοδός μάθημα. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε ένα οικονομικό αδιέξοδο. Όσον αφορά τα λειτουργικά έξοδα, να μην σας πω, το λέω. Υπάρχουν συνάδελφοι, οι οποίοι διευθυντές, που βάζουν από την τσέπη τους χρήματα για να μπορέσουν να στείλουν τις συστημένες επιστολές που απαιτούνται από τον νόμο για να ενημερωθούν οι γονείς για τις απουσίες των μαθητών τους. Μικρά ποσά στην αρχή, 150-180 ευρώ, που δείχνουν όμως πολύ καλά σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα σχολεία σήμερα. Ο Θεός μας έχει λυπηθεί και έχουμε για την περίοδο αυτή ψηλές θερμοκρασίες. Κανένα σχολείο δεν έχει ανάψει μέχρι στιγμής καλοριφέρ. Αν σήμερα για παράδειγμα ήταν κρύα ημέρα, στο σχολείο δικό μου και στα περισσότερα σχολεία δεν έχουμε να ανάψουμε. Περιμένουμε ένα γωνίο στην δόση που θα πάρουμε, ίσως τις επόμενες ημέρες, για να αγοράσουμε πρώτα και κύρια πετρέλαιο. Τα προβλήματα στα σχολεία δεν παραμένουν απλώς τα ίδια, αλλά συνεχώς αυξάνονται. Και αν σκεφτεί κανείς ότι η φετινή χρονιά ξεκίνησε με έλλειμμα λόγω χρεών σε ΔΕΚΟ, έξοδα για γραφική ύλη και έξοδα θέρμανσης, τότε δίνεται μια εικόνα για το τι θα ακολουθήσει αργότερα. Είναι αδυναμία να καταβάλεις τα έξοδα. Να καταβάλεις το σύνολό τους τα λειτουργικά έξοδα που είναι απαραίτητα για κάθε σχολείο. Δεν μιλούμε για φωτοτυπίες, δεν μιλούμε για όλα αυτά που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί, η λειτουργικά έξοδα ένα σχολείο. Αυτά τα έχουμε ξεχάσει. Ήδη οι καθηγητές δίνουν σημειώσεις τους, πληρώνοντας ήδη από την τσέπη τους για να διευκολύνουν το μάθημά τους. Υπάρχει παρέμβαση της ΟΛΜΕ για να δίνεται τουλάχιστον αφορολόγητο πετρέλαιο, να γίνει μια ειδική ρύθμιση. Η εντολή του Υπουργείου Οικονομικών για συγκέντρωση χρημάτων έχει δοθεί σε όλες τις εφορίες της χώρας. Μάλιστα, προκειμένου να συγκεντρωθεί ζεστό χρήμα, δίνεται η δυνατότητα πληρωμής μέχρι και 48 δόσεων. Είναι χαρακτηριστικό το φαινόμενο των πολιτών που ζητούν από την εφορία να πληρώσουν σε πολλές δόσεις, μια και αδυνατούν να καταθέσουν όλο το ποσό της οφειλής. Φέρτε χρήματα στα ταμεία του κράτους. Με κάθε τρόπο, λέει το Υπουργείο Οικονομικών, και έχει δώσει εντολή στις κατατόπους εφορίες να προχωρούν σε διευκολύνσεις για τους φορολογούμενους. Το ζητούμενο είναι να εισπράττει το κράτος, έσου και λίγα, να εισπράττει το μήνα από το φορολογούμενο. Το να μην εισπράττεις καθόλου και να μένεις καθυλωμένος και να λες ότι εγώ δεν πρόκειται να κάνω καμία ρύθμιση να μου δώσει τα λεφτά τα οποία χρωστάς, όταν ο άλλος δεν μπορεί, δεν θα τα πάρεις ποτέ. Είναι μια ευκαιρία. Τώρα το πράγμα και ο κόσμος να μπορέσει να ρυθμίσει τα χρέη του και το κράτος θα εισπράξει. Μάλιστα, δίνεται η δυνατότητα πληρωμής των οφειλών των φορολογούμενων μέχρι και μέσω δόσεων. Οι δόσεις μπορεί να φτάσουν και τις 48 ή και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τις 60. Το Υπουργείο Οικονομικών ήθελε να εισπράξει τους φόρους που χρωστάνε οι φορολογούμενοι. Είναι μια καλή έτσι ευκαιρία, δίνεται σε όλο τον κόσμο και στο κράτος,
μέν στο φορολογούμενο να έχουν μια δυνατότητα να μπορούν να ανταποκριθούν, διότι πράγματι έχουν πιεστεί πάρα πολύ ο κόσμος και από την άλλη μεριά το κράτος μπορεί να εισπράξει λεφτά. Εμείς από την πρώτη στιγμή τα έχουμε ξαναπεί, έχουμε πίσω Υπουργείο Οικονομικών ότι υπάρχει, δεν υπάρχει δυνατότητα να μπορούν να μαζέψουν τα λεφτά εάν δεν γίνουν ρύθμιση. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι φορολογούμενοι πηγαίνουν πλέον στις εφορίες και ζητούν να πληρώνουν σε δόσεις, αφού δεν υπάρχει στα περισσότερα νοικοκυριά η δυνατότητα να εξοφλούν ολόκληρο το ποσό. Στα πλαίσια του νόμου κάναμε αυτή την ενέργεια, βοηθούσαμε τον κόσμο μέχρι εκεί που μπορούσαμε. Δεν είχαμε τη δυνατότητα δηλαδή να κάνουμε 48 ή 60 δόσεις. Φαίνεται το Υπουργείο Οικονομικών με την καινούργια ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Στόχος είναι η συγκέντρωση ζεστού χρήματος και βλέποντας ότι το Υπουργείο δεν μπορεί να εισπράξει με άλλο τρόπο, στράφηκε στη λύση των δόσεων. Με αφορμή τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, σήμερα και αύριο πραγματοποιούνται εκδηλώσεις με την πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Αντίλογου, του Συλλόγου Βορειοελλαδιτών Μεσσηνίας και των Βιβλιοπωλείων Παπασωτηρίου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα θα βρεθούν 4 συγγραφείς που θα μιλήσουν για τα έργα τους και θα μας δείξουν τη συμπρωτεύουσα μέσα από τη δική τους ματιά. Διήμερο εκδηλώσεων με αφορμή τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης διοργανώνει ο Πολιτιστικός Αντίλογος σε συνεργασία με το Σύλλογο Βορειοελλαδιτών Μεσσηνίας και το Βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου υπό την αιγίδα της Φάρης. Στα πλαίσια των εκδηλώσεων, στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα θα βρεθούν οι συγγραφείς Σοφία Νικολαίδου, Σάκη Σερέφας, Θωμάς Κοροβίνης και Δημήτρης Μίγκας. Ενώ η διήμερη εκδήλωση περιλαμβάνει παρουσίαση του βιβλίου Χορεύουν οι Ελέφαντες, συζήτηση για τα βιβλία τους και φυσικά ομιλία με θέμα 4 συγγραφείς, 4 βλέμματα για τη Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά θα γίνει την Παρασκευή μια παρουσίαση βιβλίου, του βιβλίου της κυρίας Νικολαίδου, το Χορεύουν οι Ελέφαντες, που είναι το τελευταίο της βιβλίο και αφορά την υπόθεση Πολκ, τη γνωστή υπόθεση Πολκ στη Θεσσαλονίκη. Και το Σάββατο, το απόγευμα στις 8.30 ώρα, στις 8.30 είναι, νομίζω, θα υπάρχει μια ομιλία 4 συγγραφέων από τη Θεσσαλονίκη, της κυρίας Νικολαίδου, του Σάκη του Σερέφα, του Θωμά του Κοροβίνη και του Δημήτρη Μίγκα, με τίτλο «Τα 4 συγγραφείς, 4 βλέμματα για τη Θεσσαλονίκη». Ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια προσέγγισης της Θεσσαλονίκης από τη λογοτεχνία αυτά τα 100 χρόνια. Η δεύτερη εκδήλωση αυτή θα γίνει στο Αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής στις 8.30 ώρα. Και το Σάββατο το πρωί θα βρίσκονται οι συγγραφείς στο Βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου, εδώ δηλαδή, όπου θα μπορέσουν να συζητήσουν με τον κόσμο για τα βιβλία τους. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Βορειοελλαδιτών Μεσσηνίας δήλωσε πως είναι ενθουσιασμένος με το γεγονός, ενώ είναι ανοιχτός σε οποιαδήποτε μελλοντική συνεργασία. Πιστεύω καλούμε τον κόσμο να παραβρεθεί, να δει για την λογοτεχνία για τα 100 χρόνια από τη μέχρι την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, όπου θα αναφερθούν και οι λογοτέχνες, συγγραφείς λογοτέχνες. Εμείς πάντοτε θα είμαστε σε επικοινωνία με τον πολιτιστικό, με τον δραστήριο αυτό σύλλογο, τον Πολιτιστικό Αντίλογο, ακόμη και για μελλοντικές συνεργασίες και εκδηλώσεις που σκοπό έχουν εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη στιγμή που έχουμε τη Βόρεια Ελλάδα εμείς, να συμμετάσχουμε σε εκδηλώσεις, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Να δουλέψουν όλοι στο κομμάτι των συνεργασιών, ζητά ο εκπρόσωπος των Βιβλιοπωλείων Παπασωτηρίου, ώστε η Καλαμάτα να παραμείνει πολιτιστικά ψηλά, καθώς τέτοιες κινήσεις προωθούν και τουριστικά τη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Αλλά στηριχτήκαμε καθαρά στις δικές μας δυνάμεις. Για μένα αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο και νομίζω ότι όλοι πρέπει να δουλέψουμε πολύ στο κομμάτι των συνεργασιών, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την Καλαμάτα σε αυτή την πολιτιστική πρωτοπορία και να μπορέσουν παρόμοιες εκδηλώσεις να συνεχίσουν να πραγματοποιούνται. Εκδηλώσεις που δεν θα έχουν εσωστρέφεια, αλλά θα έχουν εξωστρέφεια, γιατί θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αποτελούν και μια προβολή της πόλης μας και στο κοινό άλλων περιοχών που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και τουριστικά, όπως είναι η Θεσσαλονίκη. Μέχρι την Κυριακή στο Πνευματικό Κέντρο της Καλαμάτας θα φιλοξενείται η τρίτη ατομική έκθεση ζωγραφικής του Μιχάλη Μανολακάκη. Ο καλαματιανός ζωγράφος εντυπωσιάζει με τα έργα του που έχουν ως επίκεντρο τη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα και τη φύση της. Η Καλαμάτα δικαίως θεωρείται και έχει καθιερωθεί ως η πόλη του πολιτισμού. Ο ζωγράφος Μιχάλης Μανολακάκης με την τωρινή του έκθεση, την τρίτη κατά σειρά, επιχειρεί να τοποθετήσει ένα ακόμη λιθαράκι σε αυτό που ονομάζεται πολιτιστική άνοδος, πρόοδος
και ανάπτυξη. Είναι η τρίτη ατομική μου έκθεση που κάνω εδώ στο Πνευματικό Κέντρο με έργα που έχουν δουλευτεί τα τελευταία 3 χρόνια και είναι η θεματολογία τους παρμένη από, από τα ερεθίσματα που έχω από την πόλη μας και τη Μεσσηνία κατ' επέκταση. Σημείο αναφορά στην εμπνευσή του η θάλασσα σε στιγμές ηρεμίας ή αναταραχής, κυρίως οι παραλίες με την άμμο και τα αρμυρίκια και γενικότερα η φύση της Καλαμάτας με το βασικό και σήμα κατά τεθέν δέντρο, την αθανάτη και ευλογημένη ελιά που αποτελεί και το επίκεντρο της αναζήτησής του. Κυρίαρχο μοτίβο στην θεματολογία του το καλάθι, ο ορεινός όγκος ανατολικά της πόλης που του δίνει το έναυσμα με το τραχή αναγλυφό του να παίξει με τις αναλλαγές σκοτεινού και φωτεινού. Είναι μια αγάπη από ό,τι φαίνεται για την περιοχή, η οποία αποτυπώνεται στη ζωγραφία. Ναι, ναι, και μάλιστα προσπαθώ να βελτιώνομαι χρόνο με το χρόνο και είναι μια ιδιαίτερη ματιά στην θεματολογία και ένας τρόπος που εξελίσσεται. Δηλαδή κάποιος που έχει παρακολουθήσει και τις προηγούμενες μου εκθέσεις θα βρει κάτι καινούριο στον τρόπο ζωγραφικής. Αυτές οι εναλλαγές είναι που χαρακτηρίζουν την τελευταία αυτή περίοδο δραστηριότητάς του, με τις γρήγορες πινελιές και με την ποσότητα και τον όγκο του χρώματος στο πινέλο του που λειτουργούν ως κέντημα στον καμβά της δημιουργίας του. Αλλά είναι με μια ιδιαίτερη ματιά και στην σύνθεση και στο χρωματισμό. Και το χρώμα είναι πιο πολύ που μου κάνει εντύπωση. Από εκεί και πέρα είναι δουλειά που επαναλαμβάνεται σε πολλές στρώσεις. Είναι εγκεφαλική δουλειά, δηλαδή προσπαθώ μέχρι το έργο να φτάσει σε ένα σημείο να ανταποκρίνεται στο όραμα που είχα εγώ από τη σύνθεση αυτή. Η έκθεση του Μιχάλη Μανολακάκη φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο της Καλαμάτας και τα έργα του θα παρουσιάζονται μέχρι την Κυριακή. Η έκθεση θα είναι μέχρι την Κυριακή το βράδυ και πρωί και απόγευμα και θα παρακαλούσα τους καλαματιανούς να έρθουν να δούνε γιατί τα θέματα είναι γνωστά σε αυτούς και οικεία, αλλά με μια διαφορετική ματιά. Πάμε τώρα στην αθλητική ενημέρωση, όπου έχουμε στην έκτη τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον συνάδελφο Σωτήρη Γεωργούτζο. Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα, Θέμη. Με διαρκείς ειδήσεις από το στρατόπεδο της Μαύρης. Με διαρκείς ειδήσεις από το στρατόπεδο της Μαύρης Θύελλας, έτσι. Δεν σ' άκουσα, Θέμη. Με διαρκείς ειδήσεις, λέω. Από το στρατόπεδο της Μαύρης Θύελλας. Θέλουμε να γιάσουμε που λέμε, αλλά δεν μας αφήνουν τα γεγονότα. Να ησυχάσουμε με λίγα λόγια. Να ησυχάσουμε και δεν μας αφήνουν τα γεγονότα. Έχουμε λοιπόν μία ακόμα απώλεια σήμερα για τη Μαύρη Θύελλα. Μετά τον Γιώργο Μπένο που ήταν παρελθόν, που αποτελεί παρελθόν από την Τετάρτη ουσιαστικά, από την Πέμπτη επίσημα, και τον Γεύτοβιτς που έρχεται ως προπονητής και από Δευτέρα και αναλαμβάνει τελικά την Καλαμάτα. Ανακοινώθηκε και από τη διοίκηση. Ο Γεύτοβιτς, που η διοίκηση ευχήθηκε και καλή επιτυχία στον Μπένο, οφείλουμε να το πούμε αυτό. Είχαμε σήμερα την απώλεια του Αντώνη του Ψυχογιώπουλου, ο οποίος Ψυχογιώπουλος θεώρησε ότι η διοίκηση δεν τον κάλυψε στο θέμα που προέκυψε με τον Μπένο, που ο Μπένος είπε στη διοίκηση, ζήτησε να φύγει ο Ψυχογιώπουλος και ο Κοψαχίλης από την Καλαμάτα, από τη Μαύρη Θύελλα. Ο Ψυχογιώπουλος αισθάνθηκε, και νομίζω έχει μια λογική αυτό, ότι τον έδωσε, όπως λέμε, ο προπονητής του στον κόσμο, θεωρεί ότι αυτό είναι άδικο για αυτόν και ζήτησε από το Ράλι σήμερα το μεσημέρι να λυθεί το συμβόλαιό του. Ο Ράλι το αποδέχτηκε αυτό, δεν ασκήθηκε μεγάλη πίεση στον Ψυχογιώπουλο να μείνει και αυτό μου προκαλεί μια εντύπωση. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο παραθυράκι ανοιχτό, αλλά από το περιβάλλον του παίχτη και με τις δηλώσεις που βάλαμε και στο site του sports.gr, ο Ψυχογιώπουλος δήλωσε ότι φεύγει, δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσει πίσω, καθώς θεωρεί ότι έχει τελειώσει γι' αυτόν, το θέμα της Μαύρης Θύελλας. Πολύ άσχημο αυτό. Η Καλαμάτα μένει χωρίς το βασικό της στόπερ, εκ των αρχηγών της ομάδος μαζί με τον Καούνο. Νομίζω ότι είναι μεγάλη απώλεια. Το κλίμα γίνεται ακόμα πιο βαρύ στην Καλαμάτα. Πώς τα κατάφερε έτσι αυτά, Θέμη, φίλες και φίλοι του Best που μας βλέπετε σε όλη την Πελοπόννησο, πώς τα κατάφερε αυτή η ομάδα από Ολυμπιακός της ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας να έχει καταντήσει τώρα, μην πω Πλατανιάς, γιατί ο Πλατανιάς πάει μια χαρά, πανθρακικός και ακόμα χειρότερα. Η Καλαμάτα λοιπόν έχει πάρα πολλά μάρμαρο, προβλήματα. Το Μάρμαρο, από ό,τι καταλαβαίνω, πάει να το πληρώσει ο Ψυχογιώπουλος. Ναι, ναι, ναι. Και ο Κοψαχίλης, έτσι. Ο Κοψαχίλης, ο οποίος συνεχίζει πάντως, δεν είναι εξέφρασε βούληση. Πιο έμπειρος αυτός, πιο ψύχρεμος, πιο ευαίσθητος ο Αντώνης ο Ψυχογιώπουλος. Ο Κοψαχίλης δεν εξέφρασε στη διοίκηση τη βούληση να φύγει από την ομάδα. Πραγματικά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο
Το χειρίστηκε προσωπικά ο Κοψαχίλης. Φυσικά η ομάδα δεν ήθελε να φύγει κανένας, όμως μου κάνει εντύπωση που δεν ασκήθηκε πίεση να μείνει ο Ψυχογιώπουλος. Πιστεύω ότι αν μπορούσε η διοίκηση της Καλαμάτας να βγάλει μια ανακοίνωση και να καλύψει το ποδοσφαιριστή και τον Κοψαχίλη μετά το θέμα με τον προπονητή, και μάλιστα ο Ψυχογιώπουλος μας δήλωσε στο Sport στο Νότο ότι ο προπονητής παρετήθηκε, δεν απολύθηκε. Πάντως, εγώ έμεινα όμως ευχηθημένος. Μήπως ο Τύρι υπάρχει και από την άλλη έτσι, πλευρά η εξέλιξη που έχει να κάνει, ας το πούμε η εξέλιξη, ή η στάση ότι ο Ψυχογιώπουλος και ο Κοψαχίλης είναι αυτοί που κάνουν τον μπάχαλο στην ομάδα. Ναι, αυτή είναι η άποψη του. Αυτή ήταν η άποψη του Μπένου ξεκάθαρη. Έχω και δηλώσει, θα τη βάλω αργότερα στο site αυτή του Μπένου, πιο αργά το βράδυ. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρη η άποψη του Μπένου. Η διοίκηση όμως, έχεις δίκιο σε αυτό που μου λες τώρα, με τη στάση της αυτή, μήπως στοχοποιεί και αυτή τους παίχτες, ρε παιδί μου, δεν τον καλύπτει το Ψυχογιώπουλο. Και εσύ νομίζω Θέμη, στη θέση του Ψυχογιώπουλου, και εγώ αυτό θα κάναμε. Δηλαδή, αν δεν σε καλύψει ο άλλος, να πει ότι είναι παίχτης μας, πώς λένε αυτές οι ανακοινώσεις που βγαίνουν εύκολα, με ευκολία από τις διοικήσεις, συνήθως κατά δημοσιογράφων, κατά άλλων. Εδώ δεν βγήκαν όμως. Να πει ότι είναι ο παίχτης της ομάδας μας, τον καλύπτουμε, τον περιλαμβάνουμε με εμπιστοσύνη, όπως και τον Κοψαχίλη κλπ. Τώρα λοιπόν ο Ψυχογιώπουλος αποχωρεί μόνος του, ίσως και αύριο να έχει λυθεί το συμβόλαιό του με την Καλαμάτα, αν δεν προκύψει κάτι συγκλονιστικό. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε τι θα γίνει, καθώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Βέβαια, η Καλαμάτα έχει ρεπό την Κυριακή, που την άλλη αγωνιστική παίζει στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας με την Επισκοπή, ένα πολύ συναρπαστικό παιχνίδι. Να πούμε επίσης ότι ο Μπένος Θέμη, φίλες και φίλοι του Μπεθ, μπορεί να μην πήγαινε να αποχαιρετήσει τους παίχτες στην προπόνηση, τους κάλεσε όμως μετά αργότερα σε καφέ μπαρ, ρέστοραν της Καλαμάτας και τους αποχαιρέτησε εκεί. Εκεί έχουμε ένα άλλο θέμα τώρα, ότι δεν κάλεσε όλους τους ποδοσφαιριστές. Πάντως γενικά κάτι γίνεται και σίγουρα η διοίκηση σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να κρατήσει μια ισορροπία και να κρατήσει μια σταθερότητα, γιατί θα έχουμε ουσιαστικά ένα μπάχαλο απειθαρχίας και με τους παίκτες γενικότερα. Βέβαια. Τώρα έχουμε τα άσχημα αποδυτήρια θέμη στην Καλαμάτα αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Ράλης έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Έρχεται και ένας καταξιωμένος προπονητής, όπως μας είπες χθες, που δουλέψει στην κατηγορία. Οπότε και με την προσθήκη του Βασίλη του Μπλέτσα, φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα λειτουργήσουν ώστε η ομάδα να αποκτήσει συνοχή. Έτσι, γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Να αποκτήσει συνοχή, να δούμε όμως, γιατί αν θα δέσει και αυτός ο προπονητής με την Καλαμάτα, με τη Μαύρη Θύελλα, έχει το όνομα, έχει την πολύ καλή δουλειά στη Ζάκυνθο. Τον πρότεινε μάλιστα, μάθαμε, ο Γούναρης, ο Στέλιος ο Γούναρης, ο πρόεδρος της Ζακύνθου, στο ράλι, νομίζω είναι και μάνατζερ ο Γούναρης, ήταν και παλιά δημοσιογράφος, τώρα έχει κάβα με ποτά στη Ζάκυνθο. Τον πρότεινε αυτός, τώρα μου πεις γιατί τον κράτησε ο Γούναρης. Δεν τον κράτησε, είχε λεφτά η Ζάκυνθο για να μείνει εκεί ο Γεύτοβιτς. Οπότε έρχεται τη Δευτέρα ο Γεύτοβιτς, το πρωί θα είμαστε εκεί, καταλαβαίνεις τι έχει τώρα στη φορά το βράδυ, θα έχει πολύ υλικό, θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του Γεύτοβιτς τη Δευτέρα, που θα είναι και η πρώτη της ομάδος. Και θα δούμε, Θέμη, γιατί τα πράγματα περιπλέκονται πάρα πολύ στην Καλαμάτα. Χρειάζεται ηρεμία η ομάδα. Να δούμε αν ο νέος προπονητής μαζί με τον Βανικιώτη, μαζί με τον Μπλέτσα, θα μπορέσουν να ηρεμήσουν τα αποδυτήρια, τα οποία αποδυτήρια από τα καλύτερα στην Ελλάδα που ήταν, και δεν μιλάω βέβαια για την υποδομή των αποδυτήριων, μιλάω όπως λέμε, τα αποδυτήρια των εισαγωγικών των παικτών, είναι αυτή τη στιγμή σε πολύ άσχημα. Είπαμε, άλλοι παίχτες πήγανε στο δείπνο του Μπένου, άλλοι δεν πήγανε στο αποχαιρετιστήριο αυτό, καφέ, όπως να το πούμε. Δεν καλέστηκαν όλοι. Και είναι πάρα πολλά τα θέματα της ομάδος. Να πούμε τώρα και για τη ΔΕΛΤΑ Εθνική Κατηγορία, Θέμη, ορισμένα πράγματα. Έχουμε τους διαιτητές που φυσικά δεν τους έχουμε αναφέρει ακόμα, του έκτου ομίλου. Ο Εθνικός Μελιγαλά αγωνίζεται με τον Ατρόμητο Λάπα. Έχουμε διαιτητή το Μανούχο με βοηθούς τους Μενεκούμη και Καραγιώργο του Συνδέσμου Αργολίδος. Ο Πάμισος υποδέχεται στη Μεσίνη την Δόξα Νέας Μανολάδας. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι αυτό, Θέμη. Ένα πολύ μεγάλο μάτσο, θάνατο στη ζωή μου, ειδικά η Δόξα της Μανολάδος εκεί, θυμάσαι, με τον Ζήκο που τον άλλαξε, πήρε το Τσίρκοβιτς, τώρα προπονητή, έχει χαλάσει πολλά εκατομμύρια ο πρόεδρος της, ο οποίος λέγεται και Ανδρέας, γιορτάζει της Χαμουζάς, ο Ανδρέας, ο οποίος γιορτάζει και σήμερα χρόνια πολλά και σε όλους τους Ανδρέιδες. Λοιπόν, Πάμισος, Δόξα Νέας Μανολάδος, Ανούσος, Παλαμίδας, Παλεύρου του Συνδέσμου Λακωνίας, γείτονες εδώ οι διαιτητές, και να πούμε και το παιχνίδι της Εράνης με τον Διαγόρα Βραχνέικον. Στα Φιλιατρά η Αράνη χρειάζεται και αυτή τη νίκη. Κόλλιας, Ζώης, Φωτόπουλος από την Αργολίδα. Και άμα να πούμε και το Παναρκαδικό Σπανόπουλο, διαιτητής ο Μπλάνας,
εδώ δικός μας, Λάμιας Κυριακόπουλος, του Συνδέσμου Μεσσηνίας. Είπαμε λοιπόν τους διαιτητές του ομίλου, να πούμε και το παιχνίδι Αχαϊκή Εθνικός Αγέικων, Μαρκαντονάτος Καραλής Ξηδούς από την Ηλία. Και νομίζω ότι είμαστε κομπλέ, είπαμε όλους τους διαιτητές του ομίλου, ένας όμιλος με 10 ομάδες ο έκτος, ουσιαστικά ένα μίνι τουρνουά. Αυτά, Θέμη, είναι λίγο πολύ τα νέα μας, αυτή είναι η δυσιογραφία. Το πρόβλημα της Καλαμάτας είναι μεγάλο, περιμέναμε να φύγει ο Γιαννακόπουλος από τον Πανηλιακό, τελικά η βόμβα έσκασε στην Καλαμάτα με Μπένο. Γεύτοβιτς, καλός επιμένω, έμπειρος προπονητής, ίσως η καλύτερη λύση αυτή τη στιγμή για την Καλαμάτα. Αν λυθεί και το θέμα με τον Ψυχογιώπουλο, που δεν βλέπω να γίνεται, τα αποδυτήρια να ηρεμήσουν με Μπλέτσα, Γεύτοβιτς, Βανικιώτη, τη Δίκη να είναι από κοντά, ο Μουζάκης, ο Βιθούλκας, όλοι μαζί κοντά στην ομάδα. Ρεπό ηρεμία αύριο, χωρίς φιλικό, χωρίς τίποτα Σαββατοκύριακο. Την άλλη Κυριακή εδώ μέσα με την Επισκοπή και την επόμενη Κυριακή η ομάδα αγωνίζεται στην Ελευσίνα με την Μαγούλα. Οπότε εκεί με τη Μαγούλα και λοιπά, μετά από εκεί, μετά από ένα μήνα αγωνίζεται πάλι Καλαμάτα, είναι το μάτρο του Εθνικού Αστέρα, είναι το ρεπό των εορτών, οι γιορτές κλπ. Έχει ένα μήνα μπροστά της Καλαμάτα και στο Περναβρί και ποδοσφαιριστές που θα πει ο Γεύτοβιτς, τα κενά που υπάρχουν, δεν ξέρω πού θα χρειαστεί ακόμα ενίσχυση η Καλαμάτα, να ηρεμήσει. Το θέμα είναι να μαζέψει πάλι τον κόσμο, να κάνει μια νέα αρχή. Γιατί επαναλαμβάνω και το λέω για 28η φορά, 1000η φορά. Εάν η Καλαμάτα δεν ανέβει φέτος, ουσιαστικά θα παίζει του χρόνου στο περιφερειακό πρωτάθλημα ενοποιημένο με την ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Ξοδευτήκανε πολλά λεφτά από τη Δίκη στο καλοκαίρι να ενισχυθεί η ομάδα, να γίνει η dream team του Νοτίου Ομίλου. Και καταλαβαίνει, Θέμη, μετά θα υπάρχει θέμα ύπαρξη τη Μαύρη Θύελλα. Δεν νομίζω να έχει κανεί το ψυχικό στένο πάλι από του παράγοντε. Να μην φτάσουμε σε αυτό. Να μην φτάσουμε εκεί. Δεν θα έχει πάλι το ψυχικό στένο. Έχει πολύ δρόμο μπροστά. Μονόδρομο. Έχει πολύ δρόμο μπροστά το πρωτάθλημα και φαντάζομαι ότι και εσύ όπω πάντα είσαι και αισιόδοξο. Αλλά φαντάζομαι ότι και οι φίλαθλοι θα πρέπει να στηρίξουν την ομάδα. Κάτι θα γίνει, δεν μπορεί. Και την προσπάθεια τη διοίκηση και των παικτών. Και ας βάλουν και μυαλό και οι παίκτες εδώ που τα λέμε, γιατί αυτοί παίζουν μπάλα. Ναι, όποιος και να είναι, όποιος και να είναι και προπονητής, ναι, όποιος και να είναι στη διοίκηση, ναι. Οι παίκτες παίζουν μπάλα. Παίζουν μπάλα και πρέπει να παίξουν και μπάλα, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν έχουν παράπονο. Μέχρι τώρα τους έχουμε πάει καλά τους ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, τέλος πάντων. Μην έρθει σιγά σιγά και η δική του σειρά, ε. Λοιπόν. Πρέπει να σε ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και συνέχισε πάντα έτσι. Γεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους σας και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας. Καλή σας νύχτα.